Πάμε τώρα, γιατί πρέπει να δούμε και τι γίνεται στα της υγείας στο νοσοκομείο Αττικών, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, της Ελλάδας. Γίνεται ο χαμός, να το πω πολύ απλά. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος είναι γραμματέας εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών και γιατρός. Καλησπέρα, κύριε Σιδέρη. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Με υγεία. Υγεία. Θα έχουμε είναι υγεία. Έτσι όπως τα είπατε. Έχουμε υγεία, κύριε Σιδέρη. Έχουμε υγεία. Έχουμε υποδομές. Έχουμε συνθήκες. 120 ράντζα στο Αττικόν. Δημόσια δωρεάν υγεία υψηλού επίπεδου δεν έχουμε. Και αυτό για να το δει κανείς, αρκεί να ρίξει μια ματιά σε αυτά τα εφιαλτικά που ήρθαν πάλι στο προσκήνιο. Αλλά ξέρετε, 10 χρόνια τώρα είναι τα ίδια και τα ίδια, στο δικό μας νοσοκομείο τουλάχιστον, στο μόνο νοσοκομείο που αφορά τη Δυτική Αθήνα, μια πολυπληθής περιοχή που κατοικεί ως επιτοπλίστων φτωχός κόσμος, εργαζόμενος κόσμος. Θα σας πω μόνο τα τελευταία στοιχεία από την εφημερία που τελείωσε προχθές. Ναι. Μονάδες εντατικής θεραπείας, γενική, ΜΕΘ, 24 στα 24 κρεβάτια γεμάτα. ΜΕΘ COVID, 10 στα 10 κρεβάτια γεμάτα. 857 προσελεύσεις. Οι 207 αφορούν ύποπτα περιστατικά για COVID. 206 εισαγωγές, το υψηλότερο νούμερο από τις 2 Οκτώβρη. Οι 19 από αυτές COVID, επίσης το υψηλότερο νούμερο από τις 2 Οκτώβρη. Και ακούστε τώρα αυτό το στοιχείο που νομίζω αυτό είναι και το αποκορύφωμα. 117 ράντζα. Δηλαδή 117 άνθρωποι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύονται ακόμα σε φορεία, σε διαδρόμους, με εξευτελιστικές συνθήκες. Δηλαδή όποιος έγινε εισαγωγή στο Αττικό, οι 6 στους 10 ναι, μπήκανε σε φορείο. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε, που για όλες τις κυβερνήσεις θεωρείται κάτι το άλυτο. Αυτό το αυτονόητο για το 2023. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ούτε ενίσχυσαν το Αττικό, διέλυσαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της περιοχής, οπότε όλος ο κόσμος δεν έχει που άλλου να πάει, και ταυτόχρονα έκλεισαν το μόνο νοσοκομείο που υπάρχει στη Δυτική Αθήνα, που υπήρχε μάλλον, το νοσοκομείο Λιμωδών, και το κράτησαν κλειστές, όποια και αν ήταν η σύνθεσή τους. Αυτή η διάλυση την οποία επισημαίνετε, κύριε Σιδέρη, οφείλεται μόνο στην ανικανότητα, οφείλεται μόνο στην ανεπάρκεια, οφείλεται μόνο σε λάθη ή έχει και σκοπιμότητες? Γιατί όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ένα νοσοκομείο όπως το Αττικόν να είναι σε κατάσταση διάλυσης όπως μας την περιγράφετε, τα πράγματα γίνονται πολύ ύποπτα. Τα πράγματα οφείλονται, ξέρετε, θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι υπάρχει ανικανότητα, αλλά δεν μπορεί να είναι ανίκανοι όλοι οι διοικητές που πέρασαν και όλες οι κυβερνήσεις. Και θα ήθελα να βάλω μία πλευρά στη συζήτηση επί αυτού. Ξέρετε, τα ράντζα είναι η έκφραση ενός μεγάλου προβλήματος που λέγεται εμπορευματοποιημένη υγεία. Αυτό γιατί το λέω? Υπάρχουν νοσοκομεία που δεν έχουν ράντζα. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν έχουν γιατρούς για να νοσηλεύσουν. Στο Αττικό, που παρά τις ελλείψεις είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, διαθέτει ένα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και ένα αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, η έκφραση αυτής της πολιτικής είναι τα ράντζα. Και τα ράντζα, ξέρετε, δεν είναι το αντιαισθητικό του πράγματος. Είναι εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας και ταυτόχρονα είναι και για μας, για γιατρούς, για νοσηλευτές, κανιβαλικές συνθήκες εργασίας. Γιατί είναι πολύ εύκολο και το ιατρικό λάθος και η παραμέληση ασθενών όταν υπάρχουν δύο νοσηλεύτριες για 40 αρρώστους. Και επειδή συζητούσαμε και συζητάμε και με άλλους συναδέλφους, δεν είναι μόνο στατικό αυτή η κατάσταση. Σήμερα, ξέρετε, συζητούσαμε για το νοσοκομείο του Γεννηματάς, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Υπάρχει κύμα παρετήσεων συναδέλφων παθολόγων. 5 παθολόγοι θα μείνουν σε κάθε κλινική στο Γεννηματάς, δεν θα βγαίνει το πρόγραμμα εφημέρευσης και στην τελευταία εφημερία ταΐζονταν άρρωστοι ένα 24ωρο αφού τελείωσε η εφημερία. Ναι. Ταΐζονταν άρρωστοι γιατί δεν είχαν κρεβάτι ακόμα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος, είχε εξεταστεί μετά από 20 ώρες που περίμενε, έγινε εισαγωγή
και περίμενε μία μέρα να βρει κρεβάτι. Ούτε καν τριτοκοσμικές συνθήκες, γιατί στον τρίτο κόσμο είναι καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι και ο Ευαγγελισμός έχει ανάλογη κατάσταση. Δεν κλείσαν, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Επίσης το Αγία Όλγα γέμισε όλα τα νοσοκομεία, βρίσκονται σε μια ανάλογη κατάσταση. Είπατε προηγουμένως ότι όλες οι διοικήσεις δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Τι σας λένε, είπε και ο κύριος Ροϊλός, ο οποίος είναι δραστηριότατος παλαιόθεν, ο διοικητής της είπε, ο διοικητής του νοσοκομείου, τι λέει, τι σας λέει η διοίκηση. Καταρχάς, η διοίκηση ασχολείται, τι αντικείμενο έχει, είναι γιατροί, άνθρωποι ξέρουν ή όχι? Οι διοικήσεις, ξέρετε, παραδοσιακά συνήθως δεν είναι γιατροί, είναι μάνατζερ, έχουν σπουδάσει οικονομικά της υγείας κτλ. Εκεί σε εσάς τι έχουν σπουδάσει οι άνθρωποι? Τώρα για έναν δεν ξέρω το βιογραφικό. Ο διοικητής, η διοίκηση. Βιογραφικά όμως αξιέπαινα και πιο παλιά στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, ως μάνατζερ καλή που κοιτάνε τα έσοδα, τα έξοδα, τους ισολογισμούς. Ποιος είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, διοικητής εσάς? Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι. Δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Όχι. Και πιο πριν πάλι δεν ήταν γιατρός. Και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν γιατρός. Και πιο πριν επί ΠΑΣΟΚ πάλι δεν ήταν γιατρός. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Όχι, ότι... είναι και αυτό το θέμα. Πολιτευτές αποτυχημένοι είναι, αγαπημένοι μου γιατρέ. Πολιτευτές αποτυχημένοι. Και ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ έχουν. Να ρωτήσω όμως κάτι, σας παρακαλώ, με την άδεια του Αντρέα Καψαμπέλη, γιατί βλέπω ότι είστε ειλικρινέστατος και τα λέτε έξω από τα δόντια. Δεν φοβάστε κάτι. Εγώ ρωτώ. Αυτό το τραγικό των καταστάσεων ως εικόνα. Εγώ πέρασα προθέσα από το Αττικό με κάτι φίλους και έβαλα τα κλάματα, σας το λέω ειλικρινά. Είχε νοσηλευτεί ο πατέρας μου εκεί και έχω μνήμες. Είναι επίτηδες για να κατευθυνθούν οι άνθρωποι να πουλήσουν το βιό τους προς ιδιωτικές κλινικές? Πείτε το, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό ήθελα να πω και πριν. Ότι υπάρχει, κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια συντεταγμένη πολιτική κατεύθυνση για να πάει ο κόσμος πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι που είπα, δεν το βλέπει Πλεύρης, μόνο όποιος δεν θέλει να το δει. Μόνο όποιος δεν θέλει να το δει δεν το βλέπει αυτό. Αν δεν θέλετε να πιάσουμε το Αττικό ως παράδειγμα, δείτε τα νοσοκομεία παιδών. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Με 3.000 παιδάκια να περιμένουν να χειρουργηθούν στα 3 νοσοκομεία παιδών που υπάρχουν στην Αθήνα. Με ολόκληρα τμήματα εξειδικευμένα. Χωρίς αναισθησιολόγους, χωρίς χειρουργούς. Χωρίς αναισθησιολόγους, αλλά και άλλα τμήματα, εργαστηριακά, κτηνολογικά, αιμοδυναμικά, του μεσογειακής ανεμίας, πρωτοπόρα επιστημονικά τμήματα, το ιστοσυμβατότητας και ανοσολογίας, πολλά. Ναι, είναι η κατεύθυνση ο κόσμος να πάει και να χρυσοπληρώσει. Και αυτό έγινε νομοθέτημα πριν ένα μήνα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το νόμο που πέρασε για τη δευτεροβάθμια νοσοκομιακή περίθαλψη, που ήθελε δήθεν να πει ότι ενισχύει τους γιατρούς, αλλά ουσιαστικά έδωσε το δικαίωμα να μπορούν και οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων να βγάζουν έξω τον κόσμο, ποντάροντας την υποστελέχωση και στην κακή κατάσταση, και ο κόσμος απλά να είναι όχι ασθενείς που δικαιούνται υπηρεσίες, αλλά ασθενείς με βάση το πορτοφόλι. Έτσι. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και υπάρχει και άλλη πλευρά, που λέει ότι και τα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με όρους κόστους ωφέλους, με έσοδα-έξοδα, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, 5 απλά πράγματα, που εγώ δεν λέω ότι θα είχαν φτάσει τα πράγματα εκεί που θα έπρεπε να είναι το 2023, αλλά έστω μια ανάσα ανακούφισης. Γιατί σκοντάφτουν? Γιατί δηλαδή δεν ανοίγει ξανά το λιμωδόν? Είναι τόσο μεγάλο αυτό το δημοσιονομικό κόστος? Είναι τόσο άλυτο αυτό το πρόβλημα για όλες τις κυβερνήσεις? Το λιμωδόν, το οποίο, κύριε Σιδέρη, έχει πρόεδρο, η οποία πληρώνεται κανονικά. Έχει πρόεδρο, έχει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο πληρώνεται σαν να προσφέρουν έργο, ενώ δεν προσφέρουν τίποτα. Επίσης, να πούμε τώρα, επειδή το αναφέρατε, ότι τα νοσοκομεία έχουν σχέση με το πορτοφόλι. Ένας ασφαλισμένος που έχει δουλέψει ολόκληρη τη ζωή του και έχει πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσει για να είναι ασφαλισμένος και θα θέλει να κάνει μια εγχείρηση στο γόνατο. Στο δημόσιο δεν θα του κόστησε τίποτα, επειδή όμως δεν μπορεί να την κάνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα κέντρο υγείας, τις πολυκλινικές και τις ιδιωτικές, και πληρώνει 3.000 με 4.000 ευρώ για μια εγχείρηση στο γόνατο που κρατάει μια μέρα. Να ακούσουμε να ολοκληρώσει ο κύριος Σιδέρης. Ελάτε, κύριε. Προσθέτω σε αυτό και κλείνω ότι η κυβέρνηση σε πρόσφατο νομοθέτημά της, τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, όχι τόσο πρόσφατο, βρήκε και την τρίτη λύση. Γι' αυτό σας λέω, είναι και τα δημόσια λειτουργία, τα δημόσια νοσοκομεία πώς λειτουργούν. Ποια ήταν η λύση? Θα υλοποιήσει ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία μέσα στο νοσοκομεία,
Αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν πιλωτικά, όπως μας είπαν, στα οποία θα πληρώνει κανονικότατα ο ασθενής από την τσέπη του. Απλά θα είναι το ποσό, έτσι το ονόμασαν, ένα ποσό λιγότερο, λίγο λιγότερο από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Το συμπέρασμα ποιο είναι, και κλείνω με αυτό, ότι όσο η υγεία είναι εμπόρευμα, τόσο οι ασθενείς, δηλαδή ο απλός κόσμος, θα είναι πελάτες και τόσο οι υγειονομικοί και οι γιατροί θα είναι εξουθενωμένοι, λαιλατημένοι, αλλά δεν πρόκειται να είναι σκυφτοί. Εμείς λοιπόν λέμε στον κόσμο ότι η υπόθεση της υγείας είναι δική του υπόθεση, δεν αρκεί να παλέψουμε εμείς μόνο, τον αφορά και μάλιστα, πρέπει από κοινού με όλο το λαό να την μάλιστα, κύριε Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς και στο κομμάτι της υγείας η χρονιά που ξεκίνησε με πολύ άσχημους ιονούς θα τα παρακολουθούμε και εμείς. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή καλό σας βράδυ.